Καλημέρα, είμαστε στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε κάποιες μετρήσεις επιφανειακής θερμοκρασίας για την ημέρα παρακολούθησης της Γης. Έχουμε επιλέξει δύο είδη επιφανειών τις οποίες θα μελετήσουμε. Η μία επιφάνεια είναι καλυμμένη από γρασίδι, η άλλη επιφάνεια καλυμμένη από άσπρα. Στην περιοχή αυτή θα γίνουν οι μετρήσεις που αφορούν στο γρασίδι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη έκταση καλυμμένη από γρασίδι, η οποία είναι ομογενής και έτσι μας επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τις μετρήσεις που θέλουμε να πάρουμε. Και στη συνέχεια θα κάνουμε μετρήσεις σε μια περιοχή η οποία είναι καλυμμένη με άσφαλτο. Μας ενδιαφέρει η ώρα της ημέρας, προσπαθούμε οι μετρήσεις μας να γίνονται στην πραγματική μεσημβρία, κοντά τουλάχιστον, για να είναι συγκρίσιμες όλες τις περιοχές και για να μας εξυπηρετούν και με το πέρασμα του δορυφόρου με την εικόνα του οποίου θα γίνει στη συνέχεια η σύγκριση και στην προκειμένη περίπτωση θα κατεβάσουμε εικόνες από το φορέα USGS και οι εικόνες αυτές θα είναι εικόνες Landsat. Πρέπει να θυμηθούμε ότι πρέπει να ελέγξουμε οπωσδήποτε την εφοκάλυψη και τον τύπο των εφών. Είναι καλό να έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, γιατί στην περίπτωση αυτή θα είναι πιο εύκολη η επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας και θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τις συγκρίσεις μας. Επίσης πρέπει να θυμηθούμε ότι η έκταση πρέπει να είναι μεγάλη. Η επιδίωξή μας είναι να είμαστε γύρω στα 30 επί 30 μέτρα για να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα που θα πάρουμε εμείς με τα δεδομένα που θα μπορεί να μας δώσει ο δορυφόρος Landsat με την χωρική διακριτική ικανότητα που εκείνος έχει. Θα πρέπει να προσέξουμε το θερμόμετρο να βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, ένα μισάωρο τουλάχιστον πριν από τη μέτρηση, αν και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αυτό δεν πρόκειται να μας δημιουργήσει κάποιο πρακτικό πρόβλημα. Στη συνέχεια θα πρέπει με προσοχή να σημειώσουμε τις μετρήσεις μας και να τις μεταφέρουμε στο φύλλο εργασίας που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πείραμα. Η διαδικασία μετρήσεων είναι πάρα πολύ απλή. Καταρχάς, χρησιμοποιώντας το GPS θα οριοθετήσουμε σωστά την περιοχή μας και από εκεί και πέρα, για κάθε μέτρηση που παίρνουμε, καλό είναι στο σημείο που γίνεται η μέτρηση να έχουμε και τις συντεταγμένες και το υψόμετρο για να είμαστε απόλυτα σωστοί. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, δηλαδή ουσιαστικά στοχεύουμε στο σημείο που θέλουμε να μετρήσουμε, κάνουμε καταγραφή της επιφανειακής θερμοκρασίας και παίρνουμε και την αντίστοιχη ένδειξη στο σημείο που έχει GPS. Μέτρηση, παίρνουμε λοιπόν και τις τεταγμένες όπως φαίνονται στο GPS. Στη συνέχεια του πειράματος βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι καλυμμένος από άσφαλτο. Πληρεί και αυτό στις ίδιες προδιαγραφές, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση που είχαμε το γρασίδι, δηλαδή είναι μια μεγάλη έκταση ομοιογενής, η οποία ξεπερνάει σε διαστάσεις στα 30 επί 30 μέτρα και πρακτικά θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή θα οριοθετήσουμε το χώρο, θα επιλέξουμε 9 σημεία μελέτης και για κάθε σημείο θα κάνουμε καταγραφή των συντεταγμένων, του υψομέτρου και της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το θερμόμετρο υπερήθρου. Με αυτή τη λογική λοιπόν συμπληρώνουμε όλα τα δεδομένα στον πίνακα που αφορούν στο γρασίδι και στην άσφαλτο και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έχουμε το πλήρες σετ των μετρήσεων θα χρησιμοποιήσουμε τα φυλάδια τα οποία αφορούν στο πρωτόκολλο το συγκεκριμένο και θα συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την περιοχή, με τον τύπο της κάλυψης, με το είδος του θερμομέτρου, με τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην εφοκάλυψη και στο είδος των εφών, με την κατάσταση της επιφάνειας του εδάφους, δηλαδή αν είναι υγρό ή αν είναι ξηρό,
Θα επιβεβαιώσουμε ότι το θερμόμετρο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο για 30 περίπου λεπτά πριν από τις μετρήσεις. Θα καταχωρήσουμε όλες τις μετρήσεις. Προφανώς δεν υπάρχει θέμα για χιόνι στη δική μας περίπτωση και θα καθυσυμπληρώσουμε οποιαδήποτε σχόλια, εάν και εφόσον υπάρχουν.